Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας, Βίκης Παργινός, Γιώργος Θεοδόρου. Καλησπέρα, καλησπέρα, Βίκη. Γεια σου, Γιώργο. Τι γίνεται? Ανακοινώσεις σήμερα. Ανακοινώσεις έχουμε, ναι. Και εξελίξεις σε πολλά μέτωπα, έτσι. Ναι. Πάρα πολλά νέα έχουμε για σήμερα. Ναι, θα μιλήσουμε μετά για την ανακοίνωση του μεγαλομέτωχου της ομάδας του ΑΟΚ Κέρκυρα, του κ. Λάμπρου Γεωργακόπουλου. Και για ό,τι έγινε στη σημερινή σύσκεψη Super League 2, θα αποφασίσει βέβαια η ΕΠΟ για όλα αυτά, που επικυρώθηκε η βαθμολογία. Ναι. Δηλαδή, παίξαμε, δεν παίξαμε, το ίδιο πράγμα ήταν. Το ίδιο πράγμα ήταν. Ναι. Γιατί η ομάδα, βάσει τη αναδιάθρωση που θα γίνει, θα παραμείνει στην κατηγορία. Και καλά κάμανε, γιατί λίγες ήταν οι ομάδες οι οποίοι γυμναζόνταν μετά από τον κορονοϊό. Ναι, μετά την πανδημία. Ναι. Ναι, οι τρεις ομάδες που διαφώνησαν, και ακόμη φωνάζω δηλαδή, είναι οι τρεις που πραγματικά πρέπει να φωνάζω, γιατί αδικήθηκαν βάσει τη όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε. Είναι ο Λεβαδιακός, τα Χανιά και η ομάδα ΑΕΚ Καρασκάκης. Γιατί ήθελαν και έτσι έπρεπε να γίνει να παίξουν τα play-off για να διεκδικήσουν την ομάδα. Θα τα πούμε όμως αυτά, να προχωρήσουμε. Ωραία. Λίγο. Γιατί αυτή τη βδομάδα έχουμε και ένα μεγάλο γεγονός. Γιατί πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο το Α και το Μ σε μια ομάδα είναι ο προπονητής. Βέβαια. Ο καθοδηγητής. Ο δάσκαλος, ο παιδαγωγός. Βέβαια. Σε πολλές πλευρές είναι ο κύριος μοχλός μιας ποδοσφαιρικής ομάδος. Έτσι λοιπόν οι προπονητές της Κέρκυρας την Τετάρτη έχουν τη γενική του συνέλευση. Και όχι μόνο. Βέβαια. Γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου, κ. Μπάμπης Παναγιτάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλώς ήρθες, Μπάμπη. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Ακόμη μία εκλογοαπολογιστική συνέλευση. Ακόμα μία. Πάρα πολύ σημαντική για το Σύνδεσμο και ελπίζουμε η συμμετοχή των μελών να είναι ανάλογη με τη σημασία της Γενικής Συνέλευσης. Τι ευελπιστείτε? Ευελπιστούμε για την παρουσία μιλάω. Οι συνάδελφοι να παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση και με την στάση τους και με τη δυναμική τους να περάσουμε ένα μήνυμα ότι υπάρχουμε και ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας ανήκουν. Είναι πολλά θέματα τα οποία πρέπει να μπουν σε μία σειρά στο θέμα προπονητής σε μία ομάδα. Πράγματα που πολλές φορές, Μπάμπη, δεν εφαρμόζονται. Ο κανονισμός προπονητών, ειδικά ο προηγούμενος, ήταν εξαιρετικός. Αν όμως εφαρμοζόταν. Δηλαδή θέλουμε να βάλουμε και έναν άλλον κανονισμό που να λέει ότι εφαρμόζεται ο κανονισμός που θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Αφού με 100 ευρώ κάνεις τη δουλειά. Ακριβώς. Πρέπει να σας πω, επειδή εμένα μου αρέσει να εξηγώ ορισμένα πράγματα και γι' αυτό είμαι και εδώ σήμερα, ότι για όλα αυτά τα θέματα το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατ' επανάληψη συνεδρίασει, έχει κατ' επανάληψη καταγράψει τις απόψεις του και τις αποφάσεις του στα πρακτικά. Ναι. Από εκεί και πέρα, παραδείγματος χάρη αυτό που λέτε με το 100 ευρώ κάνει τη δουλειά του. Όταν τυπικά κάποιος είναι καλυμμένος, είτε συνάδελφος είτε κάποιος σύλλογος, δυστυχώς εκεί ο σύνδεσμος προπονητών δεν μπορεί να παρέμβει. Παρεμβαίνει εκεί που είναι διαπιστωμένη μια παρανομία ή μια παρατυπία. Ναι. Όταν υπάρχει μια τυπική κάλυψη, η ευθύνη ανήκει στον συνάδελφο, ο οποίος αφήνει να τον χρησιμοποιούν. Ή ο παράγοντας, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν τον υποχρεώνει κανείς να προσλάβει προπονητή από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί μια κατάσταση που είναι υπέρ του, δίνοντας 100 ευρώ ακριβώς σε έναν άνθρωπο που εκτελεί χρέη προπονητή. Ακριβώς. Και υπάρχει και κάποιος συνάδελφος ο οποίος του δίνει την ταυτότητά του για να την χρησιμοποιήσει για αυτόν τον λόγο. Αυτά τα πράγματα πρέπει κάποτε να λυθούν. Όχι, κάποτε αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να μην δηλώσει προπονητή και να πληρώσει 100 ευρώ. Το ότι κάποιος μπορεί να δώσει την ταυτότητά του. Είναι άλλη κουβέντα. Είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Και αυτό βέβαια. Είναι ένα δεύτερο αυτό. Το πρόστιμο, ας πούμε, αυτό των 100 ευρώ, το οποίο είναι στην ουσία γελίο. Ναι. Και μπορεί μια ομάδα χωρίς προπονητή να περάσει όλη την αγωνιστική σεζόν. Πρέπει και οι παράγοντες να καταλάβουν την αναγκαιότητα της πρόσληψης ενός επαγγελματία προπονητή, ο οποίος θα πάει και το σύλλογο μπροστά αγωνιστικά και πιστεύω ότι θα βοηθήσει και παιδαγωγικά τους ποδοσφαιριστές τους οποίους προπονεί. Και ιδιαίτερα τώρα φέτος, Μπάμπη, που λέγεται ότι τα ερασιτεχνικά σωματεία θα πάρουν και μία επιχορήγηση. Όπως μάθατε, όπως πληροφορηθήκατε μάλλον, εμείς οδηγηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα σε εκλογές. Σε εκλογές περιμέναμε αργότερα. Ένας από τους λόγους που υποχρέωσαν την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου να κάνει τις εκλογές, να προχωρήσει εκλογές λίγο πιο νωρίς, είναι το γεγονός ότι μέχρι 30 Ιουνίου
πρέπει τα σωματεία να έχουν επιτέλους ταυτότητα, να είναι τυπικά εντάξει, από εκεί και πέρα και κάποιο ποσό το οποίο είναι να επιχορηγηθούν, να πάνε πράγματι σε σωματεία τα οποία λειτουργούν και όχι σε σωματεία τα οποία είναι απλά σφραγίδες και συμμετέχουν στις ψηφοφορίες των ομοσπονδιών ή των ενώσεων. Ήταν ένα πολύ σωστό μέτρο αυτό. Πιστεύω ότι βάνει μια τάξη στον χώρο του... των συλλόγων, ας πούμε. Έτσι. Σαφέστατα. Για όχι ναι. μόνο για το ποδόσφαιρο, σε γενικά, όλο το, γενικά, το επίπεδο του αθλητισμού. Και υπήρχε και ανταπόκριση. Πολλά σωματεία γράφτηκαν στην πλατφόρμα. Βεβαίως. Και τα νομιμοποιείς στην ουσία. Βέβαια. Και από τη στιγμή που νομιμοποιείσαι, βεβαίως έχεις κάποια δικαιώματα, αλλά παράλληλα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις. Τις οποίες υποχρεώσεις αυτές πρέπει να εκπληρώσουν. Και δεν μπορεί πλέον τώρα ένα σωματείο να κάνει διοικητικό συμβούλιο με τον πατέρα του, με τον ξαδρέφο του, με τη θειά του, που γινόταν μέχρι τώρα και χωρίς γενικές συνελεύσεις και χωρίς δικαστικούς αντιπροσώπους. Και μόνο η παρουσία νομικού στις γενικές συνελεύσεις και στις εκλογές είναι αρκετή για να, να αποκτήσει το σωματείο νομιμότητα. Coach, το μεγάλο πρόβλημα που αφορά εσάς τους προπονητές και υπάρχει και η μουρμούρα από τους συναδέλφους σας, είναι αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Εγώ είχα τύχει να είμαι παρόν σε μια αντίστοιχη γενική συνέλευση που είχε γίνει στο Κυρκυραϊκό. Είχατε πάρει κάποιες αποφάσεις τότε. Δηλαδή, ναι. παραδείγματος χάρη, αν δεν υπάρχει πρόσληψη προπονητή στην Α1 κατηγορία, να μην δηλώσουμε καν αίτηση για ομοσπονδιακούς προπονητές, προπονητές των μεικτών. Ναι. Να μην γκοουτσάρετε την ομάδα σας, να απέχετε δηλαδή από τα καθήκοντά σας. Εσείς οι προπονητές τώρα όλο αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, κοιτάξτε, γιατί δεν έγινε. Κοιτάξτε. Γιατί αφού έγινε, ξέρω εγώ, Τετάρτη, την Παρασκευή πήγαν και δηλώσανε συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής προπονητών. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία για μένα είναι από τη φύση τους δεν τηρούνται. Δηλαδή, κανένας δεν είναι αυτός που θα έχει μια δουλειά και θα πει: εγώ δεν πάω να προπονήσω. Θα του πει ο πρόεδρος: εγώ σε έχω πάρει εδώ πέρα για να κάνεις προπονήσεις. Τι έχεις εσύ με το σύνδεσμο κτλ. Εμένα μου αφήνει παγερά διάφορο. Όχι να προπονήσει, να μην ασκήσει τα καθήκοντα του προπονητή την ώρα του αγώνα. Ναι. Αυτή την απόφαση είχατε πάρει εσείς οι προπονητές. Και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι. Υπάρχουν και πρακτικά δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Τα πρακτικά και των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε συναδέλφου. Είναι δημόσια έγγραφα του. Λοιπόν, από τη φύση της αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολο να εφαρμοστεί. Να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του στυλ, πώς θα είναι η αμοιβή των προπονητών. Ο καθένας σε αυτή την κοινωνία που ζούμε και σε αυτό το περιβάλλον διαχειρίζεται τον εαυτό του ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες, την αυτοεκτίμηση που έχει κτλ. Εμείς στα βασικά πράγματα θέλουμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να. Αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όταν συνάδελφοι υποτιμούν το ρόλο του συλλόγου, οι συνάδελφοι υποτιμούν συναδέλφους. Αυτά πρέπει να διορθώσουμε. Ακόμη και το δικό τους ρόλο. Βεβαίως. Έχουμε προβλήματα ακόμα και συμπεριφοράς μεταξύ συναδέλφων, τα οποία κατ' επανάληψη ήρθαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' επανάληψη συνεδριάσαμε για αυτά και βέβαια βγάλαμε αποφάσεις. Και ενώ η κριτική που ακούγεται, ας πούμε, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει για ό,τι συμβαίνει, είναι και τι έκανε ο σύνδεσμος. Ελάτε να δείτε τι έκανε ο σύνδεσμος. Και θα σας πω και κάτι, ότι σε όλες αυτές τις διαφορές μεταξύ των συναδέλφων ή μεταξύ συναδέλφων και άλλων ατόμων, σας πληροφορώ ότι οι συνάδελφοι παρήχαν τις εξηγήσεις. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Ούτε εμείς. Να σας πω γιατί. Γιατί εμείς έχουμε γίνει δέκτες παραπώνω από συναδέλφους σας, επειδή γράφουμε κάποιον που δεν έχει δίπλωμα στη λεζάντα, στο τρολ, προπονητή σε ποδοσφαίρου. Ναι. Εμείς τον έχουμε ρωτήσει πριν, έχει κατεγραφεί. Και του λέμε τι θα σε δηλώσουμε, και λέει προπονητής ποδοσφαίρου. Άρα ούτε εμείς είμαστε δικαστές, ούτε εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε. Ό,τι μας δηλώσει, γράφουμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες ενέργειες που μπορούν να εξασφαλίσουν. Αυτό είναι θέμα δικό σας. Το ποιος είναι προπονητής. Δηλαδή, από την αρχή της χρονιάς, δίνουμε στους εκπροσώπους των μαζικών μέσων ενημέρωσης έναν κατάλογο ποια είναι τα μέλη μας. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να ρωτήσει κανένας. Είχαμε προτείνει. Έχουμε προτείνει και στην Ένωση να βγάλει ειδικά καρτελάκια τα οποία να είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε μαζί μας την ώρα του αγώνα. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία σύγχυση. Εδώ είμαστε εμείς υποχρεωμένοι. Για τους... Ακριβώς. Αλήθεια λέω. Το ξέρω. Ναι. Δεν υπάρχει καμία σύγχυση για το ποιος είναι ποιος και τι ρόλο επιτελεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά βέβαια που συμβαίνουν δεν αδυνατίζουν το ρόλο του προπονητή.
και την σημασία που έχει ο προπονητής στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι εμείς πρέπει να δώσουμε τις απαντήσεις. Με τη συμπεριφορά μας μέσα στο γήπεδο, με τη συμπεριφορά μας εκτός γήπεδου και με την οργάνωσή μας σαν κλάδος. Μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε και το σεβασμό μας από την κοινωνία και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα, τα επαγγελματικά, τα οποία απορρέουν από το καταστατικό μας, από τους κανονισμούς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κτλ. Είναι και θέμα προσωπικότητα. Πάνω απ' όλα είναι προσωπικότητα, όχι μόνο στο δικό μας κλάδο, παντού. Να. Υπάρχει ενδιαφέρον για τις εκλογές που θα γίνουν την Τετάρτη? Εμείς έχουμε πληροφορήσει όλους τους συναδέλφους, είτε με email προσωπικά, είτε με τηλέφωνα, είτε με SMS, είτε με ανακοινώσεις στον τύπο. Να. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα των συναδέλφων, αν θέλουν να στηρίξουν μια προσπάθεια ή αν θα διαφορήσουν. Όμως πρέπει να ξέρουν. Πρώτον ότι για να εφαρμοστεί οποιοδήποτε κανονισμός προπονητών ποδοσφαίρου σε κάποια ένωση, στην ένωση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει σύνδεσμος προπονητών. Να. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν έχουμε κανένα κέρδος, τουναντίον. Να δείτε αυτές τις μέρες πώς τρέχουμε για την προετοιμασία των εκλογών, θα καταλάβετε τι εννοώ. Να. Και το κυριότερο απ' όλα, πολλές φορές δεχόμαστε για κριτική, η οποία είναι άδικη. Απλά εγώ θεωρώ, αν θέλετε, είναι προσωπική μου άποψη, ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να διαλύσουμε ένα σύνδεσμο και πρέπει να τιμήσουμε αυτούς που τον ίδρυσαν, αυτούς που τον υπηρέτησαν, τον συγχωρεμένο τον Γιούργα, τον Άκη, τον συγχωρεμένο τον Πέτρο τον Δημάκο, τον συγχωρεμένο τον δάσκαλο τον Δημήτρο Γκάντα που ήταν μέλος του και όλους αυτούς που με την προσπάθειά τους ανέδειξαν το σύνδεσμο του ποδοσφαίρου Κέρκυρας. Και ο συγχωρεμένος ο Πέτρος ο Δημάκος είχε τρέξει πάρα πολύ, θυμάμαι. Και είχε συγκρουστεί πολύ ο Πέτρος. Και για τους προπονητές μέσω ΤΕΦΑ. Βεβαίως. Να αναγνωριστεί το δίδυμά τους και να μπορούν να ασκήσουν. Το γίνεται αυτό, από ό,τι πληροφορούμε εντός του προσεχού διαστήματος θα έχουμε εξελίξει σε αυτό το θέμα. Βέβαια. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν θέλω να τα λέω αυτά με ποια έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί έχει τελειώσει τεφά, ξέρω εγώ, και επερασπίζεται τους συναδέλφους από εκεί. Δεν είναι έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει. UEFA Β, δεν παίρνουν παπί. Όχι, όχι όλοι. Από όταν πάρει ειδικότητα του ποδοσφαίρου στα τεφά, δεν μπαίνει. Όχι, όχι. Πρέπει πρώτα το πρόγραμμα του τελευταίου εξαμήνου στα ΤΕΦΑ να είναι εναρμονισμένο με το πρόγραμμα της ομοσπονδίας το οποίο κάνει στις σχολές της, της ΕΠΟ. Ναι. Δεν γίνεται σε όλες, ναι. Διότι όπως ξέρετε τα τμήματα στην των ΑΕΗ γίνεται, είναι αυτόνομα. Ναι, ναι. Γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευκαιρία του καθηγητή αν θα πάρει το δίπλωμα ή όχι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει όμως αυτό το παιδί έχει διαβάσει. Έχει διαβάσει, έχει, είναι παιδαγωγός, έχει εμπειρία. Έχει κάνει πολλά πράγματα. Έτσι. Και μπορεί να έχει, να έχει και πολύ σοβαρή σχέση με το ποδόσφαιρο. Έτσι, μπράβο. Σε σχέση με κάποιους που με μια πιστοποίηση UEFA σε, δηλαδή μια εβδομάδα στην Πρέβεζα, ονομάζονται προπονητές. Εγώ έχω πια, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Όχι το εγώ. Όμως θεωρώ ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε την μόρφωση και την παιδεία ενός ανθρώπου. Ωραία. Υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο ή ο καθένας μπορεί να βάλει υποψηφιότητα? Ο καθένας μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα. Καλό θα ήταν να δηλώσουν οι συνάδελφοι υποψηφιότητα μέχρι αύριο βράδυ, ούτως ώστε να ετοιμάσουμε και να τυπώσουμε ένα ψηφοδέλτιο και να προχωρήσει ταχύτερα η διαδικασία των εκλογών. Είναι ένα γενικό ψηφοδέλτιο και ο καθένας επιλέγει τα άτομα που θα τον εκπροσωπήσουν. 52 είναι γεγραμμένοι προπονητές. Είναι 59 σύμφωνα με τον κατάλογο που έχω σήμερα. Εντάξει, γιατί είχαμε 52 γι' αυτό. Αυξάνεστε. Αυξάνομαι και πληθυνόμαστε. Καλό αυτό. Αυτό είναι καλό. Ναι, να σας πω κάτι. Και οι σχολές οι οποίες δημιουργήθηκαν από την ΕΠΟ έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο. Διότι σαφώς υπάρχει ένα σημείο από το οποίο ξεκινάμε όλοι. Κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζει ένας προπονητής. Από εκεί και πέρα, μέσα από τη διαδικασία και των σχολών και της επιμόρφωσης και της εμπειρίας και της εργασίας, πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να γίνει καλύτερος. 7 η ώρα είναι εκλογές την Τετάρτη. 7 η ώρα, βάσει καταστατικού, κάνουμε μια γενική συνέλευση 5.30, που σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, είναι δύσκολο, κάνουμε δεύτερη γενική συνέλευση τις 7 και προχωράμε κατευθείαν σε εκλογές. Οι πληροφορίες λένε ότι θα φεύγεις το πρωί τις 7 από σπίτι σου και θα γυρίσεις 7 το βράδυ. Ισχύουνε? Ούτως ή άλλως το κάνω αρκετά χρόνια. Όχι μέχρι αργά, μέχρι τέτοια ώρα. Μέχρι αργά. Δηλαδή.
Οδυσσέα Βιλιώτερη έχω κλείσει φέτος. Με νέα παιδιά, τα παιδιά που τόσα χρόνια έχει στις ακαδημίες. Και ελπίζω μέσα από αυτή την κρίση που μας έφερε ο κορονοϊός να βγουν και θετικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη τα παιδιά που ξεκινήσανε στις παιδικές ομάδες και λόγω της οικονομικής δυσπλαγίας που υπάρχει και δυσκολίας, επιτέλους να αξιοποιηθούν να παίξουν μπάλα. Όχι της οικονομικής τώρα υπάρχει, ήταν και ώρα, λέω, να παίξουν. Ήταν και ώρα, βεβαίως. Και μπήκε και ένα πολύ θετικό ότι στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία δύο θα παιδιά. Πέσουν δύο παιδιά κάτω των 20 ετών. Τότε καλύτερο. Ναι. Είναι μια πρόκληση για σένα, Μπάμπη, αυτό. Αυτή η επιλογή που έκανες και οι άνθρωποι που επιλέξανε σένα. Πάντα υπάρχει, είναι πρόκληση το οτιδήποτε. Πρόκληση είναι στη ζωή μας. Κάτι... Έχω ξαναδουλέψει στη συγκεκριμένη ομάδα. Την είχε σώσει, θα παράζω το περιβόλι. Στην παράζω το περιβόλι. Πιο πολύ εμένα, να σας πω, να λέγα, μου αρέσει το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Να. Η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Και πιστεύω ότι εκεί είναι και το στοίχημα. Εννοώ την πρόκληση, επειδή τα παιδιά αυτά που θα έχεις στην Α1 κατηγορία είναι δικά σου παιδιά. Είναι, τα περισσότερα είναι δικά μου παιδιά, με ξέρουν, τα ξέρω. Έχουμε και μια σχέση πέρα από την ποδοσφαιρική και εκπαιδευτική, με την έννοια ότι τα είχα στο σχολείο. Και πιστεύω ότι με την ενίσχυση και με τη βοήθεια των μεγαλύτερων η ομάδα θα πάει καλά. Και όταν λέμε θα πάει καλά, βασικός στόχος είναι η άνετη παραμονή στην κατηγορία. Άλλωστε και ο καθένας πρέπει να ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Έτσι, και όταν ο καθένας ξέρει τα όρια του, είναι όλα καλύτερα. Η διοίκηση λέει τι σου είπε. Αναλαμβάνεις και προχωράς. Η διοίκηση μου είπε: αναλαμβάνω και προχωράω για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν. Και είχαμε και μια συνάντηση την προηγούμενη Παρασκευή. Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες να εκπληρώσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Και μπορεί να μειωθούν και τα δρομολόγια. Μπορεί να γίνει βόρειος και νότος. Δεν ξέρω αν θα είναι η καλύτερη επιλογή αυτή. Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Και βέβαια θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το τι έχετε στο μυαλό σας, έτσι ώστε να προχωρήσει και να προοδεύσει ο σύνδεσμος προπονητής Κεριάς. Είναι καλό και για το σύνδεσμο και για τους συναδέλφους, αλλά κυρίως είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Μετά λοιπόν τον Μπάμπη Νευροβανετάκη Γιώργο και τους προπονητές που έχουν τις εκλογές τους, θα μιλήσουμε για ένα άλλο μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο. Που είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Ένα θέμα που καίει πάρα πολύ τον Ισραήλ. Της Κέρκυρας και ιδιαίτερα βέβαια το ΕΑΚ της Κέρκυρας. Γι' αυτόν τον λόγο κοντά μας είναι ο πρόεδρος του ΕΑΚ, ο κύριος Λικούρης. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθες, πρόεδρε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Πρόεδρος σε ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο, το οποίο βέβαια όμως πολλά χρόνια βρίσκεται σε μια κατάσταση όχι τόσο καλή. Πρόεδρος σε ένα παλαιωμένο και γερασμένο αθλητικό κέντρο, για να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει να είναι. Δεν έχει κανένα λόγο να κρυβόμαστε πίσω από τα κλίματα. Εγώ θυμάμαι τα εγγένεια με το συγχωρεμένο το Στεφανίδη τότε που είχε γίνει το κλειστό γυμναστήριο. Εγώ θα σας πω, κύριε Βαργινέ, και γνωρίζετε, γιατί έχω διατελέσει για πριν από 10-12 χρόνια περίπου ξανά, ότι η κατάσταση όταν ξαναανέλαβα τώρα δεν την είδα βελτιωμένη σε σχέση με πριν 10-12 χρόνια. Πώς πήρατε την απόφαση να ξαναναλάβετε, αφού γνωρίζετε πάνω κάτω τι γίνεται. Και με άλλα οικονομικά δεδομένα. Άλλες εποχές, πριν 12 χρόνια, άλλες. Έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού και στην Γενική Γραμματεία. Και νομίζω ότι όταν μου ζητήθηκε να γίνω αρρωγός σε μια προσπάθεια, και δεν σας κρύβω ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες οι οποίες θα βελτιώσουν την εικόνα του αθλητικού κέντρου, και έτσι πήρα την απόφαση να επανακάμψω, να επανέλθω στους ίδιους χώρους, γνωρίζοντας βέβαια τα προβλήματα. Φαντάζομαι ότι το είχατε εικόνα εδώ, τι έχετε αντιμετωπίσει. Κοιτάξτε, ναι, αυτό λέω. Τουλάχιστον ξεκινήσαμε από μια άλλη αφετηρία, διότι πραγματικά τα είχα ζήσει στην πρώτη θητεία κάποια προβλήματα, τα οποία είναι παγιωμένα. Όμως νομίζω ότι με ένα σχεδιασμό που μπορούμε να έχουμε και ήδη έχουμε καταστρώσει, και με τη βοήθεια τώρα των συνθηκών και των συγκυριών, νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του κέντρου. Μην περιμένουμε θαύματα, αυτό είναι γεγονός. Πραγματικά η Κέρκυρα κάποια στιγμή χρειάζεται νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, αν θα πρέπει να διεκδικήσουμε ως Κερκυραίοι όλοι μαζί. Όμως σε κάθε περίπτωση, με δύο-τρεις κινήσεις, οποίες μπορούμε να κουβεντιάσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε αρκετά τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προπονούνται τα παιδιά μας και οι αθλητές μας στο αθλητικό κέντρο. Έχω παρατηρήσει ένα πράγμα, ότι εγώ δίνω σε όλες τις διοικήσεις του ΕΑΚ την καλή πρόθεση να βοηθήσουν. Έχουν κάνει προγράμματα, δεν έχουν βρει όμως ανταπόκριση
δεκάδες χρόνια τώρα, δεκάδες χρόνια, ναι, δεκάδες χρόνια από την πολιτεία. Θα σας πω. Με την ευκαιρία να σας πω ότι αύριο έχουμε μια συνάντηση, συνεργασία με τον κύριο Γκίκα, τον κυβερνητικό βουλευτή, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, διότι πραγματικά σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είμαστε όλοι και να κάνουμε κουμπί προς την ίδια κατεύθυνση. Στο ίδιο πλαίσιο έχουμε συναντηθεί και με τη Δήμαρχο και με την Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, δηλαδή όλους τους θερμικούς παράγοντες. Και την τηλεδιάσκεψη που κάνει συνεχώς με τον υφυπουργό, τον κύριο Αβγενάκη. Με τον κύριο Αβγενάκη έχουμε κάνει τηλεδιάσκεψεις. Έχουμε κάνει και προσωπικά και εγώ έχω κάνει και άλλες επαφές. Διότι πραγματικά θα πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε, διότι φαίνεται από κάποιες άλλες περιοχές ότι η διεκδίκηση, εάν γίνει μεθοδικά, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Οι άλλες περιοχές, πάνω σχάρη, είναι τα Ιωάννινα. Ναι, τα Ιωάννινα είναι εξαιρετικά διεκδικητικά και πραγματικά φέρνουν αποτελέσματα. Εδώ άκουσα ότι ένα κλειστό προκατασκευασμένο που ήταν στο ελληνικό πηγαίνει στα Γιάννενα. Μεταφέρεται, βεβαίως. Μεταφέρεται στα Γιάννενα. Από ό,τι λένε και οι δικές μου πληροφορίες και οι επαφές. Είναι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε κάθε περίπτωση και εμείς προχωρήσαμε συνθήκες και εργασίες και των προηγούμενων διοικήσεων. Σας λέω ότι υπογράψαμε και αυτή τη βδομάδα έρχεται επιτέλους ο μηχανολογικός εξοπλισμός του κολυμπητηρίου της Ναυπάκτου στα χέρια τα δικά μας. Έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή είμαστε στη διαδικασία της μεταφοράς. Για να μπορέσουμε πραγματικά σε ένα κομμάτι το οποίο είναι παλαιωμένο και εξαιρετικά κοστοβόρο, γιατί έχει σημασία αυτό να το. Αυτό, πρόεδρε, είναι μηχανοστάσιο, να το διευκρινίσουμε πολύ. Είναι σχεδόν το σύνολο του μηχανοστασίου. Από καυστήρες, αντλίες, φίλτρα. Ναι. Έτσι, χρειάζεται μια μικρή μελέτη η οποία η τροποποίηση του δικού μας μηχανοστασίου για να κουμπώσουν τα νέα μηχανήματα τα οποία είναι χρησιμοποιητά. Όμως σας λέω ότι θα δώσει πολύ μεγάλη ανάσα στο κολυμπητήριο. Όλες οι βλάβες εκεί γίνονται. Πολύ μεγάλη ανάσα και θα βελτιώσει και το κομμάτι του κόστους της λειτουργίας του. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο διαχρονικά τα προηγούμενα χρόνια εξελίσσονταν. Ολοκληρώθηκε το μνημόνιο, συνεργασίας υπεγράφει και αυτή τη βδομάδα είμαστε στη φάση της μεταφοράς του εξοπλισμού στην Κέρκυρα. Άρα ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει, γιατί ξέρω θα με ρωτήσετε, σας τα λέω εγώ γιατί ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ και θα με ρωτήσετε, έχει να κάνει με το δάπεδο του προπονητηρίου που και αυτό είναι στην επαναδημοπράτηση, το είχε δημοπρατήσει και η προηγούμενη διοίκηση για να μην αναιρούν κανένα από τα έργα που έχει κάνει. Το βοηθητικό εκεί που γυμνάζει το Γόκανο, έτσι. Το βοηθητικό γήπεδο το οποίο είναι πολλαπλών χρήσεων. Όπως τα έχετε δει, έχουμε επαναφέρει σε αρκετά καλή κατάσταση το χλεοτάπητα του γηπέδου. Εκεί είναι αυτή τη φάση. Εκεί να διευκρινίσουμε κάτι, είναι δική σας αρμοδιότητα ή της ομάδας το χρησιμοποιεί. Μέχρι 36 ουσιαστικά ήταν αρμοδιότητα της ομάδας. Βλέπετε όμως και μαθαίνετε, γιατί και εγώ σήμερα διάβαζα και τις εξελίξεις, ότι εμείς με κάποιες ενέργειες το πήραμε, στείλαμε κάποια χαρτιά στην ΠΑΕ, έτσι ώστε να αποδεσμευτούμε από αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να το επαναφέρουμε, διότι έχει αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει και χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την ΠΑΕ δεν είχαμε κάποια ανταπόκριση ούτως ή άλλως στο τελευταίο διάστημα. Αντιλαμβάνομαι και εγώ με τις εξελίξεις ότι κάποια πράγματα δρομολογούνται, δεν ξέρω ποιος προς ποια κατεύθυνση, όμως δρομολογούνται και δεν είναι θετικό και για την ομάδα του νησιού. Αλλά αν θέλετε και για το αθλητικό κέντρο, γιατί μας προβληματίζει και εμάς. Διότι τουλάχιστον προϋπολογιστικά, και θα το θέσω ακριβώς όπως σας το λέω, ήταν και ένα έσοδο για το αθλητικό κέντρο, άσχετα αν κατά διαστήματα ή και αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο οφειλή. Προϋπολογιστικά όμως ήταν ένα έσοδο σημαντικό και βασικό. Αν λοιπόν υπάρχει ομάδα, θα βρεθεί κάποια λύση, οπότε θα μπορεί να γίνει. Και πρώτα να ευχηθούμε και κάτι. Και πρέπει να πούμε και κάτι, ότι χάρη του ΑΟ Κέρκυρα που ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία, έγινε και ανέργεια εκεί πέρα. Προφανώς. Ολοκληρώθηκε και το στέγαστρο που έγινε και το κομμάτι των κερκίδων, η βελτίωση και του. Και οι πυλώνες. Προφανώς. Και το φωτισμός, τα πάντα. Αυτό. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ως νησί μια μεγάλη ομάδα να υπάρχει. Αυτό με τα έσοδα που είπατε, εκτός από την ΠΑΕ, υπάρχει άλλη ομάδα που έχει προσφέρει έσοδα στο. Κοιτάξτε, όλα τα αθλητικά σωματεία, και εδώ θα μου επιτρέψετε μια. Γιατί το αναφέρω μια που χρησιμοποίησα τη λέξη έσοδα. Είναι το μεγαλύτερο έσοδο προϋπολογισμένο, ήταν τη ΠΑΕ. Από εκεί πέρα όλα τα αθλητικά σωματεία συμμετέχουν λίγο ή πολύ με ένα μικρό τίμημα. Βέβαια και οι εποχές τώρα αυτή τη στιγμή μας έχουν δυσκολέψει όλους. Πληρώνουν ένα ποσό συμβολικό ουσιαστικά, δεν είναι κάτι το τραγικό. Δεν σας βοηθάει. Συμβάλλει στα έσοδα του αθλητικού κέντρου. Και τώρα είναι και απαραίτητο, διότι όπως γνωρίζετε και αν δεν κάνω λάθος το αναφέρατε και πριν και πολύ χάρηκα που το είπατε, ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του μήνα το Μητρό Αθλητικών Σωματείων. Θα το αναλύσουμε αυτό. Και εδώ, γιατί θέλω να μιλήσουμε για τον Μπέλοπα.
Ναι. Πιο μετά. Βεβαίως. Ναι. Ολοκληρώνεται και έτσι χρειάζονται και εγκαταστάσεις και έδρες στα αθλητικά σωματεία. Οπότε όλα έχουν έρθει σε μια συμφωνία με το αθλητικό κέντρο όσο τα χρησιμοποιούν. Ναι. Διότι πραγματικά όποιο σωματείο δεν εγγραφεί στο Μητρό, δεν θα έχει και τη δυνατότητα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Δηλαδή, όποιο αθλητικό σωματείο που κάνει αυτή τη στιγμή χρήση στο ΕΑΚ δεν μπει στο συγκεκριμένη πλατφόρμα τη Γενική Σωματεία Αθλητισμού, δεν θα έχει το δικαίωμα στο αθλητικό μετρό. Δεν θα έχει λοιπόν, να σα το πω και να σα το διαβεβαιώσω. Ναι. Όποιο σωματείο δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφή του στο Μητρό των Ερασιτεχνικών Σωματείων τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προφανώ πάβει να έχει ταυτότητα και άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και τι αθλητικέ εγκαταστάσει τουλάχιστον τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, νομίζω και τι υπόλοιπε. Το ΕΑΚ δηλαδή. Και για να σα πω και στη βούληση τη ηγεσία του και του Υπουργείου και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι μετά να ακολουθήσει και Μητρό προπονητών και Μητρό αθλητών. Να. Νομίζω ότι όλε αυτέ οι ενέργειε είναι προ τη σωστή κατεύθυνση, διότι πραγματικά υπήρχαν κάποια σωματεία σφραγίδα και τα οποία δέσμευαν, αν θέλετε, και το χώρο να. Και τι ώρε προπονήσεων, χωρί να υπάρχει λόγο και χωρί αυτό το χώρο να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Που είναι και μοναδικό ουσιαστικά στην Κέρκυρα από του ελάχιστου, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιε ομάδε που πραγματικά είχαν αγωνιστικέ υποχρεώσει και υποχρεώσει σε μια κατηγορία ανώτερη. Αυτό το Μητρό Αθλητικών Σωματείων έχει βγει πλατφόρμα, νομίζω, τη 27 Μαΐου. Έχετε εικόνα εσεί αν τα σωματεία τη Κέρκυρα έχουν μπει σε αυτή την πλατφόρμα και έχουν κάνει προεγγραφή. Εγώ μπορώ να σα πω τουλάχιστον από αυτά που δραστηριοποιούνται στο αθλητικό κέντρο ότι τα περισσότερα είναι στη διαδικασία ολοκλήρωση τη εγγραφή, διότι ζητάνε από εμά το ιδιωτικό συμφωνητικό τη έδρα. Και του χώρου του οποίου αθλούνται, οπότε έχουμε εικόνα από εκεί. Πάντως, νομίζω ότι είναι η σωστή κατεύθυνση αυτή και χαίρομαι που. Σωστή κατεύθυνση για πολλούς λόγους, όχι μόνο τους αγωνιστικούς. Γιατί διαμορφωνόταν ακόμα σε διάφορες ομοσπονδίες, συνδέσμους. Διαμορφώνονταν καταστάσεις από σωματεία που ήταν σφραγίδα. Νομίζω ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο και πραγματικά πλέον με καθαρές ενέργειες όλα τα σωματεία θα μπορέσουν να καθορίζουν και τα διοικητικά του συμβούλια αλλά και το ρόλο που διαδραματίζουν στις ενώσεις στις ομοσπονδίες τους. Ωραία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, Πρόεδρε, και θα έχουμε ένα ολόκληρο δεύτερο μέρος για να αναλύσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα όσον αφορά το ΕΑΚ της Κέρκυρας. Πάμε το διάλειμμα.